η Νέα Δημοκρατία τα ήξερε και δεν έκανε πράγματα. Και όχι μόνο αυτά, ότι έκανε και υιοθετούσε την ατζέντα της Χρυσής Αυγής με να ανακαλύψουμε, πώς ήταν η πρόταση του κ. Σαμαρά, να ξαναπάρουμε την πόλη πίσω κτλ. Αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο κ. Παλτάκος αναδεικνύει δύο γραμμές στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτές οι δύο γραμμές δεν είναι δύο γραμμές πάνω σε ηθική βάση, πάνω ότι είμαστε δημοκράτες, ότι είμαστε κέντρο δεξί όλοι μαζί και δεν μπορούμε να απεχθανόμαστε τη Χρυσή Αυγή. Είναι δύο γραμμές, θα κερδίσουμε περισσότερο αν κάνουμε τώρα επίθεση στη Χρυσή Αυγή ή θα τους βοηθήσουμε αν κάνουμε. Αυτές ήταν οι δύο γραμμές που περιγράφει ο κύριος Μπαλτάκος. Ο κύριος Μπαλτάκος περιγράφει μια Νέα Δημοκρατία που δεν συζητάει επί της αρχής ότι εδώ έχουμε μια εγκληματική οργάνωση, αλλά το timing είναι. Κανένας δεν είπε ότι εμείς πρέπει τώρα, επειδή είπε ο Κασιδιάρης ότι δεν έγιναν φόνοι, ότι καλώς έκανα εγώ. Δεν σου λέει ότι τον Μπαλτάκο τον δεσμεύουν αυτά που λέει. Όχι, δεν είναι εδώ. Εδώ περιγράφει. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλη γραμμή. Θα ίσχυε αυτό, κύριε Οικονομέα, θα ίσχυε αυτό αν δεν το βλέπαμε τα αποτελέσματα στη Βουλή. Λέβαια. Αν δεν βλέπαμε τη διαφορά του Γρηγοράκου με σχέση με τον Μπαλτάκο, γιατί πρέπει να γίνει σε διάφορα νομοσχέδια. Εδώ τη μία γραμμή. Ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την ατζέντα της Χρυσής Αυγής για να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ασχολούνται και με το ΠΑΣΟΚ. Για να είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Ξαναπείτε και το Γρηγοράκο. Ξαναπείτε το. Κερδίζω χρόνο. Και μετά να είναι από κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ, κυρία Τσακαλώ, να σας πω κάτι. Άρα, ναι. Μακριά, εγώ είμαι. Και η αριστερά λέει ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να την πολεμήσεις ιδεολογικά, πρέπει να την πολεμήσεις πολιτικά, πρέπει να την πολεμήσεις και δικαστικά, δηλαδή πρέπει να κάνεις όλα τα μέτρα, όλα τα εργαλεία που έχεις, και αυτό το λέγαμε και το 2008 και το 2010 και το 2012. Άρα θέλω να απαντήσω σε αυτό ότι ξαφνικά, γιατί αυτό είπε και ο κύριος Σταμάτης εχθές, αυτό υπονοεί και σήμερα ο κύριος Βορύδης, ότι εμείς παίζουμε τώρα στην ατζέντα. Αυτό δεν πει. Δύο λεπτά. Βρείτε κάποια άλλη αφήγηση. Εάν έχει δύο γραμμές η Νέα Δημοκρατία, που λέτε εσείς. Η μία είναι ότι έχει την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, και έχει και μία άλλη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, την κυνηγάει. Είναι όμως με εκλογική στόχευση. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Εσείς, απέναντι στη μία είναι ο Μπαλτάκος και στην άλλη πόλη που τον κυνηγάνε. Εσείς, επειδή έβαλε τον Μπαλτάκος, γιατί θέλετε να παραιτηθούν οι δύο που τους κυνηγάνε τους Χρυσαυγίτες, ο Αθανασίου και ο Δέλιας? Θέλουν να παραιτηθούν. Γιατί αναδεικνύεται από το βίντεο ότι ισχυρίζεται ο κύριος Μπαλτάκος ότι αυτοί οι δύο πήγαν και είπαν στην δικαιοσύνη ότι είπαν ότι επειδή είναι και ευάλωτοι, επειδή είναι πολύ χριστιανοί. Όχι, δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ερευνηθεί. Μα γιατί ζητάτε να ερευνηθεί αυτό το πράγμα? Αλλά ζητάτε την παρέτηση όμως. Γιατί δεν είναι ένα σοβαρό θέμα όταν ο γραμματέας. Δεν το ξέρω εγώ άμα το πιστεύω, αλλά θέλω να ερευνηθεί. Καλά, τον ερευνηθεί, φωνάξτε, θα του ρωτήσετε. Αλλά γιατί ζητάτε την παρέτηση αν δεν το πιστεύετε? Γιατί εμείς πολύ φοβόμαστε. Ότι έχει δίκιο ο κύριος Μπαλτάκος, ότι έγιναν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση. Ότι δικαιολογεί, ότι δεν έπρεπε να γίνουν διώξεις. Έτσι υιοθετείται όμως θεωρία της συνωμοσίας εναντίον της Χρυσής Αυγής? Όχι, δεν υιοθετούμε καμία συνωμοσία. Εμείς λέμε ότι έπρεπε να γίνει το δικαστικό πριν από ένα χρόνο πριν, δύο χρόνια πριν, τρία χρόνια πριν. Και μας λέτε εμάς ότι υιοθετούμε αυτό που λέει ο Κασιδιάρης? Εμείς που ήμασταν και που ήθελαμε να το αναδείξουμε τα αντιρατσιστικά. Μα ο Κασιδιάρης λέει ότι με το βίντεο του Μπαλτάκου επιβεβαίνεται ότι πέρασαν τηλέφωνα και μας κλείσαν φυλακή αδίκως μόνο και μόνο γιατί κάνουμε ψήφο. Γιατί δεν είχαν μια στοιχεία. Γιατί όμως δεν υπήρχαν στοιχεία, λέει. Αυτό κάνει εκτίμηση. Είπα εγώ δεν υπήρχαν στοιχεία. Εγώ λέω από το 9, 8 και 10 λέμε ότι υπήρχαν στοιχεία και έπρεπε να γίνει να πάνε στα δικαστικά. Και είμαστε μια κυβέρνηση. Και έχουμε μια κυβέρνηση που με πάρα πολύ κοινικό τρόπο συζητάει. Τι βοηθάει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία? Βοηθάει να τους βάλουμε μέσα. Απλώς αυτό που σας ερωτούν είναι τι έκανε δηλαδή ο Αθανασίου και ο Δέντες που πρέπει να παραιτηθούν. Τι έκανε, απλά.
ότι έπρεπε. Πρέπει να κάνουν κάτι κακό για να πάρει. Ότι ο φάκελος έπρεπε να πάει, αλλά δεν έπρεπε να πάει τηλέφωνο και να πιέζουν μια εισαγγελία. Δεν λέει την άποψη Χρυσής Αυγής, κύριε Τσακαλώτη. Τώρα το πιστεύετε αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό είπα. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Πιστεύετε ότι αριστερά. Το προσέξατε, είπε. Εγώ πραγματικά δεν το πιστεύω, αν θέλετε να μου πείτε αυτό. Αλλά τώρα το είπατε. Εγώ δεν είπα αυτό. Και το λέω για να το διορθώσετε. Αν κάνατε λάθος. Βγαίνει από τον κύριο Μπαλτάκο. Ότι ό,τι γινόταν και οι πιέσεις. Από τον Μπαλτάκο βγαίνει. Και οι πιέσεις. Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Ούτε πρέπει να απαντήσει ο Δέδιας. Επειδή το είπε ο Μπαλτάκος, δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που βγαίνει. Ότι όλη η στρατηγική. Δύο λεπτά, δύο λεπτά, Χρήστο. Μισό λεπτό, κύριε Τσακαλώτο. Ακόμα και αν υιοθετήσουμε αυτή τη θεωρία. Εάν υποθέσουμε. Οκ, λοιπόν, κακώς, παρά το ότι υπήρχαν στοιχεία, κακώς ο Αθανασίου πήρε τηλέφωνο. Αν υποθέσουμε να έρθει. Ο Δέδιας γιατί. Δεν πήρε τηλέφωνο, αυτό δεν είναι η κατηγορία. Πού θα πρέπει. Ο Αθανασίου λέει. Ο Αθανασίου είναι η κατηγορία. Ο Μπαλτάκος λέει ότι ο Αθανασίου πήρε τηλέφωνο. Ο Μπαλτάκος το λέει. Ο Μπαλτάκος λέει ότι ο Αθανασίου. Ότι ο Μπαλτάκος λέει ότι ο Αθανασίου πήρε τηλέφωνο την ανακοίνωση. Όχι, ποιο είναι ο μόνο που λέει και τα δύο ονόματα. Πέσαν τηλέφωνα. Δεν λέει κανένα ονόμα. Δεν είπα σύμπλευση. Ο έχει πει ότι επικοινώνησε γιατί ήταν στο εξωτερικό. Το έχει πει ο άνθρωπο. Προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία τη. Δεν λέει ο Μπαλτάκος ότι πήρε τηλέφωνο για ενημέρωση. Υπάρχει μια δήλωση του κ. Τσακαλώτου που είναι πραγματικά λανθασμένη. Αλλά δεν είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμπλέγει. Ναι, εντάξει, τα τίτλοι βγαίνουν ανάλογα με το τι λέτε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κύριε Τσακαλώτου, θα ζητήσετε εξεταστική επιτροπή. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω συναντήσει. Δεν ξέρω ούτε το έχω ακούσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα προφανώς ο κ. Πρωτόπας και ο κ. Παπαθεοδόρου. Πάμε. Σε αυτό το χωριό.